στην άμυνα, παραχώρησε το πλάγιο, εκτελέστηκε γρήγορα για τον Νοκαρίδη. Από τον Γεωργίου η βαθιά παλιά και πάλι με τον Καψίνα κοντρολάρει ψύχραμα. Και να τροφοδοτεί τον Ζαγοράκη. Πιέζει ο Σατσάς, αυτό που ζητούσε νωρίτερα ο Ευγένιος Γέραρτ γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Η ΑΕΚ έτσι είναι αναγκασμένη να αλλάξει πλευρά από την αριστερή στην δεξιά. Ο Κατσουράνης για τον Νικολαίδη από την πίεση του Κώστα Μαλέκου. Κερδίζει στο πλάγιο. Πλάγιο στο οποίο ο εκτελεστής θα είναι ο Λάκης. Και πάλι ο Νικολαίδης με το σώμα κοντρολάρισε. Γύρισε με το δεξί πίσω στον Γεωργία. Παλιά για τον Λάκη. Για παρέμβαση του Ηλία. Έρχεται και ο Σιράκοφ. Εκεί όμως υπάρχει φάουλα από τον Βούλγαρο. Πάνω στον Λάκη και βλέπετε δυναμική παρέμβαση από τον Ζαχάρη Σιράκοφ, τον 25χρονο αμυντικό μέσο του ΑΠΟΕΛ. Μορφής συνεχίζει να δίνει κάποιες εντολές στους συμπαίχτες του, κάποιες οδηγίες. Θα εκτελέσει ο Τσάρτας. Μάκρυνση από τον Κατσαντριάν. Ο Λάκης πρώτος στην μπάλα. Θα γυρίσει για τον Καψί. Πρώτο λάθος του Καψί στο παιχνίδι για τον Δανό διαιτητή. Δεν υπάρχει φάουλ. Ο Ράιτ τώρα που είχε προωθηθεί νωρίτερα θα αφήσει για τον Κασάπη, η προσποίηση του Κασάπη. Ποιος θα στρώσει τον Κατσουράνη. Αυτός δεξιότερα για τον Τσάρτα. Καλή προσποίηση από τον Βασίλη τον Τσάρτα, αλλά το άστοχο σούτ στην συνέχεια κλείνει ίσως με τον χειρότερο τρόπο αυτήν την πολύ καλή κατά το ίμιση προσπάθειά του. Σε πρώτο πλάνο 30χρονος μέσος παίχτης που μπορεί ενδεχομένως με οποιαδήποτε επινόηση να αλλάξει την όψη, την ροή κάποιου παιχνιδιού. Κοιτάξτε εδώ πως προσπάθησε να κάνει με την προσποίηση και στη συνέχεια με το άστοχο σούτ όμως άνω κάτω την άμυνα του ΑΠΟΕΛ. Δεν τα κατάφερε, ο Μορφής επανέφερε, η κεφαλιά από τον Ζαγοράκη με δεύτερη προσπάθεια θέλει και πάλι να κερδίσει την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Μαλέκος δεν μπόρεσε, κάνει το φάουλ στον Γεωργέα καθυστερώντας το μαρκάρισμα. Μαλέκος σηκώνεται, Γεωργέας μένει στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και γι' αυτό δεν θα αργήσει η επιστροφή στον, πάρει και πάλι την δεξιά πλευρά και τη θέση του. Κωνσταντινίδης δεν μπορούσε να συγκρατήσει την μπάλα. Γεωργίου επεμβαίνει δυναμικά. Ανοίγει για τον Χαραλαμπίδη, παλιά και πάλι για τον Γεωργίου. Εκεί όπου ο Ράιτ όμως έχει καταφέρει να πάρει τα μέτρα στους αντιπάλους. Δεν μπόρεσε όμως να συνεργαστεί με τον Κασάπη. Χαραλαμπίδης, αντίπαλο τον Καψί αυτή τη φορά. Θα σεντράρει ο Γεωργίας από μάκρυν με το αριστερό. Κατσαντριάν, καλό κοντρόλ. Παλιά του δεν πέρασε. Τώρα ο Τσάρτας, παρέμβαση του Σατσά. Κεφαλιά από τον Ράιτ. Στη συνέχεια ο Κωνσταντινίδης για τον Κασάπη. Τώρα Ζαγοράκης. 32 λεπτά παιχνιδιού σε αυτό το πρώτο μέρος. Το 0-0 παραμένει στον οικοσγού μας. ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ για τον δεύτερο αγώνα, τον αγώνα ρεβάνς στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Μπροστά στην ΑΕΚ η πρόκληση της συμμετοχής στην πρώτη φάση των ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Παλιά του Τσάρτα όχι και τόσο καλή. Επενεύει εκεί ο Σιράκοφ και θα κερδίσει το πλάγιο Βούλγαρος από την παρέμβαση του Γεωργέα. Στο πρώτο πλάνο ο Γεωργέας. 33 λεπτά παιχνιδιού. Πάντα 0-0 στον οίκο Κούμας. Ο Ηλία εκτέλεσε το πλάγιο για τον Μαλέκο. Θα κερδίσει ο Ζαγοράκης. Παρέμβαση του Σιράκοφ. Πλάγιο αυτή τη φορά για την ΑΕΚ. Σε ένα σημείο του πρώτου μέρους όπου θα έλεγα πως η ΑΕΚ μετά από τις τρεις χαμένες ευκαιρίες, την πιο κλασική φυσικά με τον Σωτήρη Κωνσταντινίδη στο 14, έχει κάπως χαμηλώσει τον ρυθμό του αγώνα. Κάτι που βολεύει φυσικά τον ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κινητικότητα στον πάγκο της Ένωσης. Μπορούμε να το μάθουμε όμως δίνοντας μικρόφωνο στον Μάκη Μπεκιάρη. Μάκη.
Η κατοχή της μπάλας από την πλευρά της ΑΕΚ είναι φανερή στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα τουλάχιστον. Αυτό έχει ικανοποιήσει τον Τσαμπάκεβιτς που βλέπει κάποιες προσπάθειες των ποδοσφαιριστών του, αλλά δεν είναι ικανοποιημένος από την τελική προσπάθεια των κίτρινο-μαύρων. Όσον αφορά στην αμυντική λειτουργία, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ νωρίτερα, η μέχρι στιγμής παρουσία του Μιχάλη Καψή είναι θετική και ουσιαστικά αυτό δικαιώνει την επιλογή του Σερβό Ελέν Τεχνικού έναντι του Μίχελ Κρέικ. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν για ό,τι αφορά την ΑΕΚ. Ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς όρθιος νωρίτερα έδινε κάποιες εντολές στους ποδοσφαιριστές του. Κοιτάζει καλά, καλά και ο τέταρτος διαιτητής, ο Άντερς Μόσεγκαρτ. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τους παίκτες του Έγκεν Γκέραρντ. Έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Από την δεξιά πλευρά να ετοιμάζονται να εκτελέσουν ένα φάουλ, φάουλ τον Κώστα Μαλέκο, τον Γεωργίου να προωθείται από την άμυνα. Η εκτέλεση για τον Χαραλαμπίδη, αυτός γυρίζει επικίνδυνα και έρχεται να απομακρύνει ο Καψής. Το σούτ, ο Φιώτης θα δώσει τη λύση από την προσπάθεια του Σατσά. Μπαλιά τώρα του Τσάρτα, για να δούμε αν η ΑΕΚ μπορέσει στην κόντρα, αλλά... Ο Καρίδης είναι αυτός που μάρκαρε αποτελεσματικά τον αρχηγό της Ένωσης. Αγαθοκλέους πίσω για τον Κατσαντριάν. Και πάλι Αγαθοκλέους. Παρέμβαση Κασάπη και Καψή δίνει την ευκαιρία στην ΑΕΚ και πάλι να βγει από την άμυνα. Με τον Κωνσταντινίδη που έχει περάσει στην δεξιά πλευρά και τον Λάκη. Κωνσταντινίδη συγκλίνει, άνοιξε πολύ την μπάλα. Παρ' όλα αυτά επιμένει η ΑΕΚ με τον Κατσουράνη. Λάκης. Βρίσκει στήριγμα αριστερά τροφοδοτώντας τον Κασάπη. Ξεπεράσαμε και το 35ο λεπτό, κυρίες και κύριοι. Το 0-0 παραμένει στον οικοσμό μας. Γεωργίας. Ήταν η πρώτη επέμβαση του Χιώτη. Σε μια φάση που ενδεχομένως με την πρώτη ευκαιρία θα δούμε και πάλι σε επανάληψη, ενώ το παιχνίδι φυσικά εξελίσσεται. Γεωργίας εκτέλεσε το πλάγιο για τον Ράιτ. Ζαγοράκης στον Κατσουράνη. Ο Κολαίδης και Τσάρτας αλλάζουν πολλές φορές θέση. Ο Τσάρτας προσπάθησε να τροφοδοτήσει τον Ντέμι. Κατάφερε ο Καρίδης να απομακρύνει. Λάκης επιμένει, δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει και πάλι τον Ηλία, ο οποίος αφήνει στον Σιράκο, Φωσατσάς, Ηλία. Ο Αποέλ βγαίνει και πάλι από την άμυνα. Κόντρες ευνοούν τον Βασίλη τον Λάκη. Πλάγι όμως είναι για την ΑΕΚ, καθυστέρησε ο Λάκης να βγει πάνω στην μπάλα, νομίζοντας ίσως ότι ήταν υπέρ της ΑΕΚ. Και κοιτάξτε εδώ πως κατάφερε με το αριστερό Κατσαντριάν να απειλήσει την εστία του Χιώτη. Τώρα ο Αγαθοκλέος επιμένει από τα αριστερά, θα καταφέρει να απομακρύνει ο Χιώτης. Το Αποέλ που σιγά σιγά, δειλά δειλά θα έλεγε κανείς, προσπαθεί να βγει στην επίθεση και το κάνει... Με αρκετή οργάνωση τώρα έγινε το λάθος από τον Μαρίνο τον Σατσά. Μπορούμε να ακούσουμε και από τον Ηλία Καραγιάννη τι συμβαίνει στον πάγκο του Αποέλ. Ποιες είναι οι οδηγίες του Γκέραρντ. Σε ακούμε, Ηλία. Ικανοποιημένος σε γενικές γραμμές είναι από τα τελευταία λεπτά ο Έγκεν Γκέραρντ, ο οποίος ζητάει συνεχώς από τον Μάριο Αγαθοκλέους να πιέζει, να μην είναι τόσο στατικός και τα τελευταία λεπτά κάτι τέτοιο κάνει ο πρώην επιθετικός του Άρη, από τον οποίο ζητάει συνεχώς να ζητάει την μπάλα από τους συμπαίκτες του, έτσι ώστε να δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα της ΑΕΚ. Οι άλλες παρατηρήσεις που έχει δώσει μέχρι στιγμής ο Έγκεν Γκέραρντ αφορούν τον Μαρίνο Σατσιά, από τον οποίο ζητάει να πιέζει πιο πολύ στο χώρο της μεσαίας γραμμής, έτσι ώστε να κλέβουν την μπάλα οι ποδοσφαιριστές του Αποέλ και να βγουν γρήγορα στην αντεπίθεση. Μάλιστα. Στο μεταξύ ο Χαραλαμπίδης άφησε για τον Γεωργίου, αυτός τον Οκαρίδη. Βαθιά παλιά με στόχο τον Αγαθοκλέος, ο οποίος πήρε την κεφαλιά από τον Καψή, ελέγχει ο Ράιτ. Και τώρα Γεωργίας. Ζαγοράκης. Έρχεται πίσω ο Τσάρτας από την μεσαία γραμμή για να πάρει την μπάλα και να τροφοδοτήσει τον Μιχάλη τον Κασάπη, ο οποίος θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Γεωργίου. Έχει κοντά τον Κωνσταντινίδη, τον τροφοδοτεί. Και πάλι Τσάρτας. Έκοψε με κεφαλιά ο Καρίδης. Με τον ίδιο τρόπο ο Κατσουράνης τροφοδότησε τον Κασάπη. Κωνσταντινίδης με το σώμα. Κεφαλιά του Λάκη. Προσπάθησε ο Νικολαίδης. Δεν κατάφερε. Ο Κατσαντριάν επιμένει παρά την παρέμβαση του Κατσουράνη. Τελικά οι παίκτες του Αποέλ με τον Σιράκοφ κατάφεραν να βγάλουν την μπάλα προς τη μήνα από την άμυνα.
ο Ηλία. Και στη συνέχεια ο Γεωργίας για να καταλήξει μπάλα out. Σε ένα σημείο αυτού του πρώτου ημιχρόνου και ενώ σε λίγο θα μπούμε στο τελευταίο πεντάλεπτο όπου ο Αποέλ άντεξε νωρίτερα στην πιο επικίνδυνη φάση στο πρώτο τέταρτο του αγώνα όταν ο Σωτήρης Κωνσταντινίδης βρέθηκε τέτα-τέτ με τον Μιχάλη Μορφή. Δεν μπόρεσε να τον νικήσει και στη συνέχεια αφού μπόρεσαν οι παίχτες του Έγκεν Γκέραρντ να ελέγξουν κάπως τη ροή του παιχνιδιού, έτσι όπως εξελισσόταν το παιχνίδι για την ΑΕΚ, να δημιουργήσουν δειλά-δειλά και κάποιες προϋποθέσεις για γκολ. Σε αυτό το σημείο υποδείχθηκε σε θέση offside ο Μαλέκος και αν ξαναδούμε ίσως τη φάση θα μπορέσουμε είτε να συμφωνήσουμε είτε να διαφωνήσουμε με τον δεύτερο βοηθό, τον Όλε Χάνσεν, που ενδεχομένως να μην είδε τον Κώστα Μαλέκο σε θέση offside, αλλά ίσως τον Μάριο Αγαθοκλέους, ο οποίος καμία σχέση φυσικά είχε με την προκειμένη φάση. Νικολαίδης για τον Κασάπη, που κάνει την καταπληκτική ενέργεια, γυρίζει έξυπνα για τον Κατσουράνη, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να σουτάρει. Η ΑΕΚ επιμένει με τον Νικολαίδη. Για να δούμε και πάλι ο Νικολαίδης στην μεγάλη περιοχή, εκεί κατάφερε ο Γεωργίου όπως να απομακρύνει το πλάγιο, είναι για την ΑΕΚ. Βρέθηκε και πάλι πάρα πολύ κοντά στον πετύχει το γκολ. Ήταν ο Κωνσταντινίδης αυτός που άφησε την μπάλα να περάσει, θεωρώντας ίσως ότι υπήρχε κάποιος συμπαίχτης κοντά του. Κασάπης, νέο γέμισμα για απομάκρυνση από τον Δασκαλάκη και το άστοχο σούτ στη συνέχεια με το δεξί από τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Χάνεται και αυτή η επίθεση για την ΑΕΚ που για την ώρα έχει ξοδέψει, θα έλεγα, όλα τις ταβέλη, όσα κατάφερε να χρησιμοποιήσει για την ώρα, κυρίως με τον Σωτήρη Κωνσταντινίδη να πρωταγωνιστεί. Είδαμε νωρίτερα πώς άφησε την μπάλα να περάσει μετά από την καταπληκτική ενέργεια του Μιχάλη Κασάπη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητά του. Παλιά για τον Χαραλαμπίδη, πολύ δυνατή και άστοχη από τον Οκαρίδη. Το πλάγιο για την ΑΕΚ εκτελέστηκε. Ο Ζαγοράκης τώρα θα αλλάξει το παιχνίδι δεξιά για τον Λάκη. Γεωργίας. Ζαγοράκη. Πώς άλλαξε θέση με τον Κατσουράνη σε αυτή την περίπτωση. Ο Ζαγοράκης βλέπει τον Κασάπη να προωθείται, τον τροφοδοτεί. Καλό κοντρόλ από τον Κασάπη που γυρίζει και κερδίζει το κόρνερ. Ό,τι έχει καταφέρει η ΑΕΚ για την ώρα το έχει καταφέρει χάρη στις προσπάθειες του Μιχάλη του Κασάπη από αριστερά. Έχει καταφέρει να διεμβολήσει την άμυνα του Αποέλ, να δημιουργήσει προϋποθέσεις για γκολ. Το τέταρτο κόρνερ για την ΑΕΚ στο μεταξύ, το εκτελεί ο Τσάρτας, η κεφαλιά από τον Κατσαντριάν. Προσπάθησε ο Ζαγοράκης το σούτ από τον Κατσουράνη, μπάλα κοντράρεται. Τρέχει και ο Νικολαίδης, ως έξυπνα θα κερδίσει το πλάι. Μπάλα στο σώμα του Σατσά. Ντέμις αφήνει την εκτέλεση στον Νίκο Γεωργία, ενώ έχει τραυματιστεί παίκτης του Αποέλ. Ο Στέλιος ο Καρίδης. Στην προηγούμενη φάση βλέπετε στο βάθος τον 25χρονο αμυντικό του Αποέλ και βλέπετε και πάλι σε επανάληψη στην προηγούμενη φάση τον τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκε κεντρικός αμυντικός της κυπριακής ομάδας. Το 0-0 στον Νίκος Γκούμας παραμένει, 43 λεπτά παιχνιδιού σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Εκμεταλλευόμαστε αυτή τη διακοπή για να πάμε και πάλι στον αγωνιστικό χώρο και στον Μάκη Μπεκιάρη. Μάκη. Απόλυτη ηρεμία στον πάγκο της ΑΕΚ. Με τον Τσαμπάγεβιτς να παρακολουθεί τις προσπάθειες των παιχτών. Την νωρίτερα έκανε και πάλι κάποιες παρατηρήσεις στο Βασίλη Λάκη. Αυτές που είχε κάνει και αρχικά στα πρώτα 10 λεπτά του παιχνιδιού. Ζήτησε γρήγορη επιστροφή προκειμένου να καλύπτει και τον Νίκο Γεωργία που περιμένει πιο πίσω. Ενώ ζήτησε και καλύτερη οργάνωση στις βαθιές μπαλιές του Βασίλη Τσάρτα. Πιο μεγάλη σιγουριά. Εκτέλεσε ο Γεωργία στο πλάγιο. Γεμίζει με το δεξί, αλλά εκεί όπου πάει μπάλα ο Μορφής. Ένα ακόμη λάθος, κακή εκτίμηση από τον 23χρονο goalkeeper του Αποέλ, ο οποίος τίνει ένα ακόμη χέρι βοηθείας προς την Ένωση. Δείτε και πάλι
Μπάλα κατευθυνόταν out, ο Μορφής την βρίσκει και παραχωρεί το πέμπτο κόρνερ για την ΑΕΚ. Μάκρινε με κεφαλιά ο Κατσαντριάν, το σού του Γεωργιά, η μπάλα πάνω από το οριζόντιο χάρι. Δοκίμασε ο δεξιός οπισθοφύλακας της Ένωσης, βλέποντας ίσως ότι οι προσπάθειες από τα άκρα δεν καρποφορούν. Δείτε και πάλι, καλό σούτ στο κέντρο της εστίας του Μορφή, αλλά λίγο πάνω από το οριζόντιο χάρι. Μπάλα θα καταλήξει out, το 0-0 παραμένει. Μορφής επανέφερε. Δείχνει φάουλ ο Δανός διαιτής, ο Μπο Λάρσεν. Φάουλ που έγινε πάνω στον Χαραλαμπίδη. Που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Μαρίνος Σατσάς. Μπάλα πίσω στον Κατσαντριάν. Ακόμη πιο πίσω για τον Στέλιο Καρύδη. Αριστερά στον Δασκαλάκη. Πάλι Σατσάς. Κίνηση από τον Ηλία, τον ίδιο Σατσάς, προσπάθησε να τον τροφοδοτήσει, έκοψε ο Λάκης. Ένα λεπτό για τις καθυστερήσεις δείχνει στο μεταξύ ο Άντερς Μόζεγκαρντ. Σιράκοφ για τον Ηλία και φάουλ από τον Λάκη. Λίγο πριν την μεσαία γραμμή. Σε πρώτο πλάνο ο Συνδιάγνωσος που πέρασε την μπάλα με το δεξί. Εκτέλεσε ο Ηλία. Είναι πολύ δυνατή όμως. Παλιά για τον Μάριο Αγαθοκλέους. Και έτοιμος ο Χιώτης να τροφοδοτήσει τον Καψί. Παίζονται ήδη τα δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων, τα 60, τα οποία υπέδειξε νωρίτερα ο Άντερς Μόζεγκαρντ, ο Δανός τέταρτος διαιτητής, που συμβουλεύτηκε τον Κλάους Μπο Λάρσεν. Η παλιά για τον Κασάπη. Παρέμβαση από τον Γεωργίου Πλάγιο για την ΑΕΚ. Ίσως τελευταία ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Κωνσταντίνιδη και πάλι να μην μπορεί αυτή τη φορά με το δεξί να απειλήσει την εστία του Μιχάλη Μορφή. 0-0 παραμένει λοιπόν. 10 δευτερόλεπτα απομένουν για να ολοκληρωθούν τα 46 λεπτά αυτού του πρώτου μέρους. Ο Μορφής και ο Δανός διαιτητής στηρίζει στη λήξη του πρώτου μέρους. Δεν υπάρχει σκορ λοιπόν στον Νίκος Γκούμας. ΑΕΚ από ΕΛ 0-0. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή, σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ